centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πέτρο μου, καλημέρα. Τι γίνεται? Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Τι γίνεται? Τι να γίνει? Εντάξει, το πρωτάθλημα. Άδοξο τέλος για το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε κι εσείς ακόμη που βγήκατε πρωταθλητές, έτσι, με αυτό το τρόπο. Κανείς δεν θέλει να μην πανηγυρίζει πρωτάθλημα. Γιατί βλέπεις, δεν πανηγυρίσαμε κανένα πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το έλεξαν με τη βαθμολογία ως είχε. Τώρα. Ναι. Όπως και το κύπελο θα τελειώσει άδοξο. Με κλήρωση. Ακόμη πιο φοβερό αυτό, με κλήρωση. Η Καλυθέα θα ήθελε πάντοτε να πανηγυρίζει και τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και όλα, όπως έκανε και με το Super Cup. Δεν. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο νόμος, θα τηρηθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι τι κάνουμε από το Σεπτέμβριο. Η χρονιά αυτή έτσι κι αλλιώς τελείωσε με αυτόν τον άδοξο, επαναλαμβάνω, τρόπο. Το θέμα, Πέτρο, είναι τι κάνετε από τη νέα χρονιά. Με αυξημένες απαιτήσεις και οικονομικές για τη νέα χρονιά. Και μάλιστα σε ένα καλοκαίρι που συνήθως πολλές ομάδες κάνουν τις εκδηλώσεις τους, κάτι να κάνουμε, κάποια χρήματα για τις ανάγκες της ομάδος, δεν θα υπάρχουν και αυτά. Οπότε. Πρώτα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το πρωτάθλημα. Από μερικά έτσι, ναι, αν όλα κυλήσουν καλά και φύγουμε από αυτήν την υπόθεση την υγειονομική, ναι, η οποία έχει ταλαιπωρήσει και θα ταλαιπωρήσει ακόμα όλους τους Έλληνες και όλη την Ελλάδα και όλα τα αθλητικά δρόμενα στη χώρα μας. Αν όμως όλα εξελιχθούν ομαλά, εντάξει, Καλυθέα θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα εκπροσωπήσει τον ομό όπως το έχει ξανακάνει, το γνωρίζει. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, να σας πω προβλήματα, παράδειγμα. Σήμερα επιτρέπεται, λέει, μέσα σε ένα ταξί να μεταφέρεται ένα άτομο. Νομίζω δύο πια. Δύο. Αν δεν κάνω λάθος. Τρεις διαιτητές και ένας παρατηρητής και θα πληρώνουμε τρία ταξί, οι ομάδες. Δηλαδή, η ΓΑΜΑ Εθνική έχει περίπου ένα 800 με 900 διαιτησία. Αν προσθέσουμε άλλα δύο ταξί, πού θα φτάσουμε? Οπωσδήποτε το κράτος θα πάρει κάποιες αποφάσεις εκεί. Δηλαδή, για να βοηθήσει λίγο τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή να ορίζονται διαιτητές από τις τοπικές ενώσεις, να μην έχουμε μετακινήσεις, για να στοιχίζουν λίγο στις ομάδες. Ή να πληρώσει τις διαιτησίες κατά κάποιο τρόπο. Κάτι πρέπει να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Ακούμε για τις επιχορηγήσεις. Γιατί ακούστηκε ένα κομμάτι για ότι θα επανέλθουν επιχορηγήσεις στα σωματεία. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο και τι επιχορηγήσεις ήταν αυτές, όπως παλιά. Επιχορηγήσεις, πόσο να αναλάβει του κράτους, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ. Μακάρι να το κάνει. Αλλά και το ζητάνε, Πέτρο, και οι ομάδες. Δηλαδή, είχαμε προχθές και την Πολυκάρπη. Ζητάνε επιγόντως χρηματοδοτήσεις οι ομάδες. Γιατί δεν μπορεί να βγει η χρονιά. Ο αγώνας που κάνουν όλες οι ομάδες είναι τεράστιος. Είναι και σεβαστός, βέβαια. Και ξέρω πόσο δύσκολα τα φέρνουν όλοι πέρα για να τελειώσουν επάξια ένα πρωτάθλημα, να δώσουν ένα χαρτζιλίκι, γιατί χαρτζιλίκι δίνουν στους ποδοσφαιριστές εδώ που τιμάνε το πρωτάθλημα, και να βγουν έτσι με το μέτωπο καθαρό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν είναι ένα και δύο. Ακούω τώρα, δυσαρεστούνται κάποιοι που δεν πήραν το πρωτάθλημα και τα παιδιά το πρωτάθλημα. Να πω ένα πράγμα έτσι πολύ βασικό. Για να μετέχεις μέχρι τώρα, δεν ξέρω, μέχρι τώρα για να μετέχεις στη ΓΑΜΑ Εθνική, πρέπει η ομάδα σου να έχει ακαδημίες που μετέχουν στην ΕΠΣ. Αυτό το σημειώσουμε. Ναι. Η Καλυθέα έχει ακαδημίες. Έχει K10, 12, Μπαμπίνι, 14, μετέχει στα πρωταθλήματα. Δεν είναι μια απλή ομάδα η οποία τέλειωσε το τοπικό και θα πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, έπεσε από τις λίγες ομάδες που αμέσως επιστρέφει, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αν το πρωτάθλημα θα εξελισσόταν κανονικά, πάλι θα το κερδίζαμε. Αλλά εντάξει, μπάλα είναι, γυρίζει, μπορεί να χάναμε και κάποιο. Ας μην το θέσουμε, ας μην εξετάσουμε αυτό το θέμα. Οι πρόεδροι όλων των ομάδων τρέχουν και αγωνίζονται να τα φέρουν εις πέρας. Θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Εμείς θα ετοιμαστούμε, θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Θα έχουμε συμβούλιο αύριο, Σάββατο. Ναι. Θα βάλουμε τα θέματα κάτω. Θα δηλαδή, δούμε πρώτα. Με τι θέματα το συμβούλιο αύριο της Καλυθέας? Ας σου πω τι θέματα. Πρώτα-πρώτα έχουμε έναν προπονητή.
Ο προπονητής, ξεκινάνε όλα τα θέματα από τον προπονητή. Εγκρίνεται ο προπονητής να παραμείνει στην επόμενη χρονιά. Ο κύριος Δημητρίου δηλαδή, έτσι. Ναι, εγκρίνεται. Μάλιστα. Ρωτείται ο προπονητής, θέλει να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Γιατί δεν είναι να το θέλεις εσύ, θέλει να το θέλει και ο ίδιος. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής, αν δεχτεί, θα πρέπει να σχηματίσει τους 18, 20, 24 πόσους παίχτες επιδιώκει αυτός να έχει στην ομάδα. Με προτεραιότητα αυτούς οι οποίοι υπήρχαν στην ομάδα και εφόσον θέλουν να παραμείνουν στην ομάδα, θα παραμείνουν στην ομάδα. Εάν κάποιος θέλει να αποχωρήσει, κανένας δεν μπορεί να τον κρατήσει. Θα φτιάξει το πλάνο του, θα μας το δώσει, η διοίκηση θα οργανώσει. Τα ξέρουμε αυτά πώς πρέπει να δράσουμε από εκεί και πέρα. Εμείς θα κάνουμε όλη την προετοιμασία, θα είμαστε έτοιμοι και εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, υγειονομικά εννοώ, ναι, και το πρωτάθλημα γίνει, θα μετέχουμε και θα εκπροσωπήσουμε. Γιατί λένε ότι και όλοι οι παίχτες θα περνάνε από τεστ κορονοϊού, ακόμη και στα αεραστεχνικά δηλαδή. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, έλα να δούμε. Εντάξει, οι μεγάλες ομάδες έχουν γιατρούς δικούς τους, έχουν οργάνωση τεράστια. Λένε ότι πρέπει να πάμε τώρα στο χωριό και να τους πούμε πρέπει να περάσουμε όλοι τεστ κορονοϊού. Να το γήπεδο, με τι κόστος, ποιος θα το αναλάβει αυτό. Ναι. Θα απαγορεύεται το φτύσιμο στο χείπεδο, θα απαγορεύεται η αγκαλιά. Εντάξει, του. Πιστεύω δηλαδή, ότι όλα αυτά θα είναι θέματα τα οποία θα τα έχει. Θα πάρει κάποιο βάρος και η ΕΠΟ. Δεν μπορεί να μην δεν πάρει κάποιο βάρος. Ναι. Η ΕΠΣ θα βοηθήσει και αυτή, θα κάνει και αυτή τις προτάσεις της προς την ΕΠΟ. Εκλογές έχουμε σε λίγο και εκεί. Πιστεύω ότι όλοι θα συνδράμουν στο βαθμό που μπορούν να μπορέσει να γίνει ένα αξιοπρεπές πρωτάθλημα. Πέτρο, αν πολλά σωματεία δεν μπορούν σε όλα αυτά που θα βγουν να ανταπεξέλθουν, πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος να μην ξεκινήσουν καν πρωταθλήματα? Σίγουρα. Α, υπάρχει αυτό, σίγουρα, παίζει και αυτό. 100%. Δεν μπορούν όλοι να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με τέτοια οικονομικά δεδομένα. Κάτσε να δούμε ποια θα είναι και η Ελλάδα γενικότερα μετά από αυτό. Σωστό το comeback. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά ξέρεις και το ποδόσφαιρο ακόμα όμως, Πέτρο, είναι μέρος της κανονικότητας της ζωής μας. Δηλαδή, εννοείται. Αν θέλουμε να βάλουμε ξανά τη ζωή μας σε μια σειρά, εν πάση περιπτώσει όλα παίζουν το ρόλο τους. Έτσι, από την μπάλα μέχρι τη δουλειά μας. Δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς, Χρήστο, θέλουμε σαν ομάδα, σαν καλυθέα, σαν διοίκηση, θέλουμε να εκπροσωπούμε τον νόμο πάντοτε. Θέλουμε να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους αθλητές οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους, να τους δουν κάποιες άλλες ομάδες, να έχουν ένα βήμα, να μπορούν να πατήσουν σε μια ομάδα με αρχές, με σειρά, με τάξη, με γιατρούς, με φυσιοθεραπευτές, με όλα αυτά. Θέλουμε οι ακαδημίες να δουλεύουν, να πηγαίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, να αθλούνται, να μαθαίνουν ποδόσφαιρο κτλ. Αυτές είναι οι επιδιώξεις μας. Δεν είναι οι επιδιώξεις μας να πάρουμε το πρωτάθλημα σον και καλά. Οι επιδιώξεις μας είναι να υπάρχουμε. Σήμερα είμαστε εμείς διοίκηση, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι, πριν από εμάς ήταν κάποιοι άλλοι. Να συνεχίσει αυτή η παράδοση προσφοράς στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο της πόλης. Αυτό δεν έχουμε κάποιο άλλο. Ούτε αντίπαλους έχουμε, ούτε αντιπαλότητες έχουμε. Βλέπω όλες οι ομάδες αγωνίζονται και με το παραπάνω το βουγατσικό από όπου προέρχεται και κατά το ίμιση η μητέρα μου και το θεωρώ και χωριό μου έκανε μεγάλο αγώνα και αυτό. Ναι. Μακάρι να το συνεχίσει. Πρέπει να οργανωθεί όμως και σε επίπεδο ακαδημιών, γιατί αν έχει στόχο να πάει σε πρωτάθλημα θα πρέπει να μετέχει και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ, ναι, ναι, με τις ακαδημίες, η Πολυκάρπη, η Κορισσός, δεν θέλω να εξαιρέσω καμιά ομάδα, η Πεντάβρυσος που επανήρθε δρυμύτερη, πάρα πολύ, όλοι ας έχουν τα γραμμοκόρια, μην εξαιρέσουμε κανέναν, όλοι είναι επανάξι υπερασπιστές του πρωταθλήματος, το Βίτσι. Εγώ συνάντησα πολύ μεγάλη θέληση από τον κόσμο, και πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην πέσει τίποτα κάτω, δηλαδή να μην χαθεί το ποδόσφαιρο από την πόλη μας. Μάλιστα. Και τους δίνουν τα συγχαρητήριά μου εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν, κρίσιμο συμβούλιο για την Καλυθέα αύριο Σάββατο με αποφάσεις. Κρίσιμο δεν είναι. Συμβούλιο το οποίο θα βάλει την αρχή. Βέβαια, δεν βέβαια, είναι βέβαια, κρίσιμο. Ένα συμβούλιο είναι. Ένα συμβούλιο όμως που έχει σοβαρά θέματα. Αυτό ακριβώς. όλα τα συμβούλια είναι σοβαρά. Δεν υπάρχει μη σοβαρό. Και ο Παναργιακός μας λένε εδώ στο Ο Παναργιακός βέβαια. Πού να τον εξαιρέσουμε τους φίλους μας από τον Παναργιακό. Εξαιρετική με δύο ομάδες, έτσι. Με τους Ρωσονέρι. Όλοι άπαντες και στο Β' τοπικό, όλοι τρέχουν. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε. Γι' αυτό, άμα αρχίσουμε να λέμε σωματεία, κάποιοι θα ξεχάσουμε και θα παρεξηγηθεί. Όχι. Δεν έμειναν και πολλά. Η προσπάθεια είναι συνολική. Είναι όλοι πανάξι και όλοι αγωνιστές. Και μπράβο τους. Και το ξαναλέω. Οπότε,
Πέτρο, ούτε είμαστε σε ψηλότερο βαθμό, ούτε το παίζουμε κάποιοι. Όλοι κάνουν την προσπάθειά τους στο μέτρο του δυνατού και εμείς αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο, που είσαι μαζί μας. Να καλή καλά, επιτυχία. Ευχαριστώ καλό πολύ. Δρόμο, γιατί είμαστε σε έναν δρόμο άγνωστο, πραγματικά. Έναν δρόμο άγνωστο. Πού θα μας οδηγήσει και πώς θα βγούμε από αυτό. Ακούμε και για αναδιαρθρώσεις. Θα δούμε πολλά, τι θα γίνει. Πολλά, και πολλά, στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι θα πέσουν ακόμα, έτσι. Ακόμα ποιοι θα ανέβουν, αυτό. Ούτε αυτό. Θα ανεβούν και οι 8, θα ανεβούν οι 4. Τι θα κάνουν. Και εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα ακόμα. Άραστε. Δεν έχουμε ακούσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Βέβαια, θα αρχίσουν οι αναδιαρθρώσεις από ψηλά. Πώς θα είναι η Α Εθνική, πώς θα εξελιχθεί η Β και θα πάει παρακάτω. Μπορεί και η Γάμα Εθνική να μην είναι Γάμα, να είναι Δέλτα. Υπάρχουν θέματα ακόμα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Λοιπόν. Ωστόσο, όμως, εμείς έχουμε την ευθύνη να αρχίσουμε το σχηματισμό. Από τώρα. Από τώρα και Θεού θέλοντος και. Πώς το λένε, και υγειονομικής κατάστασης ελεγχόμενης πλέον στην Ελλάδα, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, Πέτρο, να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν. Επίσης. Πάμε λοιπόν για την καλοκαιρινή σεζόν. Βλέπεις ότι δηλαδή ξεκινάνε λίγο και οι Super Leagues και τα λοιπά. Κάπως θα παίξουμε ποδόσφαιρο το επόμενο διάστημα. Πειράματα είναι παίξουμε. Αυτά ουσιαστικά και πώς θα γίνει. Τι η Μεσοποταμία δεν ξέρουμε αν έχει υποβιβαστεί. Ακόμη και η Μεσοποταμία δεν ξέρουμε αν θα έχει υποβιβαστεί. Έτσι πως είναι. Υπάρχουν σχέδια. Υπάρχει σχέδιο να πέσουν λιγότερες ομάδες. Υπάρχει σχέδιο να πέσουν μόνο οι δύο που αποχώρησαν και οι άλλες να παραμείνουν. Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Γι' αυτό λέμε είμαστε στην απόλυτη αποβιβαστία. Μακάρι να ισχύει αυτό και να μην πάντως πέσει εγώ, αν θα ήθελε να κάνουμε και μερικές προτάσεις έτσι στον αέρα και αυτοί που μας ακούνε να τις προωθήσουν. Θα ήθελα πραγματικά η ΕΠΟ να πάρει απόφαση προκειμένου να στηριχτούν τα σωματεία, μιλάω τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι, να ορίζονται οι διαιτητές από την τοπική ΕΠΣΟ. Να μην χρειάζεται να μεταφέρονται άνθρωποι από μακριά. Μάλιστα. Εντάξει, κάποτε πρέπει να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι ξέρεις Καστοριανός και θα μας υποστηρίξει. Ή εμείς εκεί που θα πάμε, ο αντίστοιχος. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους και για τη δουλειά τους και την αμεροληψία τους. Γιατί να έχουμε τόσες μεγάλες μεταφορές δηλαδή. Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι σύλλογοι τόσο μεγάλα ποσά στους διαιτητές. Τι έχουν οι δικοί μας διαιτητές. Έχουν αποδείξει ότι είναι τέλειοι. Και οι διαιτητές των άλλων ΕΠΣ. Μας ορίζουν παρατηρητή από εδώ και διαιτητή από εδώ. Όπως και εμείς όταν θα πάμε να παίξουμε σε μια αντίστοιχη ομάδα, θα ξέρουμε ότι θα έχουμε διαιτητή από εκείνο για τον για να μην υπάρξουν αυτά τα τεράστια έξοδα των μετακινήσεων. Μα και υγειονομικά οι μεταφορές είναι επικίνδυνες σε κλειστούς χώρους. Θα χρειαστούμε τρία ταξί για να έρθουν οι τριπλέτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για φέτος τουλάχιστον ας γίνει έτσι και ας καθιερωθεί και για μόνιμα. Γιατί πρέπει να βάζουμε το χέρι στην τσέπη τόσο βαθιά για τις διαιτησίες. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα έξοδα, είναι 12 με 14 αγωνιστικές ή 14.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Τα οποία μπορούν να μπουν κάπου αλλού. Αυτά τα ποσά από τους συλλόγους για ανάπτυξη. Για κάτι άλλο βέβαια. Να τα δώσετε τα 14.000. Είναι απλές λύσεις. Ναι. Είναι απλές λύσεις οι οποίες δεν στοιχίζουν. Είναι αποφάσεις που μπορούν να πάρθουν με μία συνεδρίαση και να διανεμηθούν ως αποφάσεις της ΕΠΣ. Και να τελειώνει το θέμα. Γιατί πρέπει να γίνεται τόσο μεγάλος χαμός με τις μετακινήσεις και την επικινδυνότητα της μεταφοράς, έτσι. Είναι τεράστιο το θέμα, πραγματικά. Παθαίνει ένας στη μεταφορά, αλλά λέω εγώ, ένα απλό ατύχημα, δυστύχημα. Χάνει τη ζωή του. Γιατί να χαθεί μια ζωή. Μας κάνει πολλές φορές πρέπει εντύπωση. Να θεωρήσουμε ότι όλοι οι διαιτητές όπου είναι αξιόλογοι. Είναι αξιόλογοι. Μας κάνει πολλές φορές εντύπωση που για τέτοια μάτς έρχονται διαιτητές από τεράστιες αποστάσεις. Δηλαδή, γιατί παρατηρητές. Και παρατηρητές ακόμα. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Παρατηρητές διαιτησίες και παρατηρητές, πώς το λένε. Και αυτό το πείραμα που έγινε και φέτος, ας πούμε, με διαιτητές από το γειτονικό νομό Κοζάνης, στα ντέρμπι κυρίως και του τοπικού πρωταθλήματος. Χωρίς να θέλω να τους στήξω, δεν πρόσφεραν τίποτα. Ίσα-ίσα περισσότερα λάθη έκαναν. Ναι, ήταν αγχωμένοι σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και οι πολλές γκρίνιες και από. Δηλαδή θα μπορεί να γίνει έστω και με γειτονικούς νόμους. Εντάξει, τις γκρίνιες πρέπει να τις ξεπεράσουμε, παιδιά. Τώρα δεν μας φταίει ο διαιτητής.
Ο διαιτητής τι μαθεί, κάνει μια τεράστια προσπάθεια να φέρει, να απονείμει δικαιοσύνη 50-50. Θα κάνει και μερικά λάθη, από 3 και 4 λάθη δεν κρίνονται τα πράγματα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Αν προκύψει κάτι πολύ ενδιαφέρον από την αυριανή. Από το εγώ θα παρακαλούσα τελικά και την ΕΠΣ έτσι να κάνει μια πρωτοβουλία όπου τα σωματεία να δώσουν μερικές προτάσεις, τις οποίες προτάσεις θα μπορέσει μετά αργότερα να τις προωθήσει παρακάτω και να. Γιατί έχουμε και εκλογές. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πολλά πράγματα. Με την καλή έννοια και τις εκλογές. Με την καλή έννοια, ναι, βέβαια. Ωραία. Δηλαδή, τι είναι να μαζευτούμε όλοι σύλλογοι, να κάνουμε 5 προτάσεις, οι προτάσεις να πάμε παρακάτω, να γίνουν πιο απλά τα πράγματα, πιο οικονομικά, πιο εύκολα. Ωραία. Για όλους. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο, τα ξαναλέμε. Αντίο, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.